Σήμερα χρειάζεται κάτι περισσότερο από μια έξυπνη μεταμφίεση και ταλέντο στην απατεωνιά για να πάρει κάποιος τα πιο διάσημα διαμάντια του κόσμου. Στο Millennium Dome του Λονδίνου, αξίας 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δεν χρειάζεται να πληρώσουν φρουρό για να φυλάει το ένα από τα νεότερα και πιο αστραφτερά διαμάντια του κόσμου, το Millennium Star. Το προστατεύουν ένα πανίσχυρο γυαλί, κάμερες και παγίδες ήχου, που θα δώσουν σήμα αμέσως μόλις κάποιος προσπαθήσει να σπάσει το τζάμι που προστατεύει το διαμάντι. Υπάρχουν μόνο γύρω στα 100 διαμάντια περίπου σε ολόκληρο τον κόσμο, που είναι 100 καρατίων. Αυτό είναι ένα από αυτά. Κάθε ένα από αυτά είναι μοναδικό και τόσο διαφορετικό από τα άλλα και φυσικά είναι εξαιρετικά σπάνια. Στο Millennium Dome, ο Πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ και η Βασίλισσα Ελισάβετ περίμεναν με αγωνία την αποκάλυψη του Millennium Star 10 λεπτά πριν την άφιξη του 21ου αιώνα. Ακολουθώντας τα βήματα των βασιλικών επισκεπτών, το πλήθος συγκεντρώνονταν για να δει τη λάμψη του γηίνου άστρου. Σίγουρα λάμπει περισσότερο από το πιο λαμπρό αστέρι που μπορεί να δει κάποιος στον ουρανό. Κατάλευκο. Πιο λευκό δεν μπορούσε να είναι. Το κόψιμο του είναι τέλειο. Έχει τόση φλόγα και λάμψη. Εμένα μου μοιάζει με άστρο. Ήταν εύκολο να βρούμε πώς θα το ονομάζαμε. Μέσα σε 3 λεπτά είχαμε βρει το όνομα. Το Millennium Star είναι ένα τέλειο, κλασικό, πανέμορφο θαύμα. Τα διαμάντια δεν βγαίνουν από τη γη έχοντας τη λάμψη του Millennium Star. Χρειάζεται μεγάλη τέχνη για να γυαλίσει κάποιος τα κομψοτεχνήματα της μητέρας γης. Μια τομή μπορεί να ελευθερώσει τη φλόγα και τον πάγο. Τα διαμάντια είναι διάσημα για την ικανότητά τους να μετατρέψουν ένα πολύτιμο λίθο σε μια χούφτα σκόνη. Στην εταιρεία Goldberg της Νέας Υόρκης, οι ειδικοί εργάζονται στα διάφορα στάδια επεξεργασίας, όπως την τομή του διαμαντιού και η τέχνη περνάει από τον πατέρα στο γιο. Πρέπει να αποφασίσουν πώς θα κόψουν το διαμάντι για να το μετατρέψουν σε αστραφτερό κόσμημα. Μπορείτε να ψάξετε την τομή ενός σμαραγδιού, αλλά μπορεί να υπάρχει μια κρυμμένη ατέλεια που σας λέει. Θέλετε τομή σμαραγδιού, αλλά εγώ θα έχω σχήμα χλαδιού. Είτε καταλήξει σε τομή μαρκή, είτε σε οβάλ σχήμα, αφού δεν υπάρχει τίποτα πιο σκληρό στη φύση, το μόνο που μπορεί να κόψει το διαμάντι είναι ένα άλλο διαμάντι. Αυτή η προσεκτική διαδικασία στις πλευρές του πολύτιμου αυτού λίθου είναι που μεταμορφώνει τα διαμάντια που μοιάζουν με απλές πέτρες σε αστραφτερά αντικείμενα πόθου. Όταν σταματήσει το κόψιμο, διαπιστώνεις ότι το φως ταξιδεύει μέσα στο διαμάντι. Είναι εκπληκτικό το ότι αυτό το διαμάντι είναι διάφανο, αλλά οι φωτεινές ακτίνες περνούν μέσα από αυτό. Και το φως εχμαλωτίζεται μέσα του. Και όταν καλύπτεις τις πλευρές του, το φως αρχίζει να πηδάει από τη μια πλευρά στην άλλη μέσα στο διαμάντι. Οι Goldberg επισκέπτονται τον De Beers του Λονδίνου 10 φορές το χρόνο για να πάρουν ακατέργαστα διαμάντια και να τα μετατρέψουν σε πολύτιμους λίθους. Προτιμούμε να παίρνουμε αυτά τα όμορφα καθαρά κρύσταλλα από τα οποία μπορείς να φτιάξεις 2 διαμάντια, επειδή η παραγωγή είναι πολύ καλύτερη. Θα έλεγα ότι είναι ο Θεός που κάνει έτσι τα διαμάντια τελικά. Αυτό εδώ, κατά πάσα πιθανότητα, γεννήθηκε πριν από εκατοντάδες εκατομμυρία χρόνια, ξεπλήθηκε από τα νερά που έτρεχαν μέσα στο βουνό και έφτασε στο σημείο να είναι τόσο καθαρό και κρυστάλλινο. Ενώ κατά πάσα πιθανότητα αυτό είναι έμβριο σε σχέση με το άλλο, μπορεί να είναι 5 μηνών. Τι αναλογία! Κι όμως, είναι αληθινό. Αφού επιλέξουν οι Goldberg, ξεκινούν και τους επεξεργαστές πολύτιμων λίθων. Το κόψιμο του διαμαντιού απαιτεί πολλή δουλειά στο χέρι και ατσάλινα νεύρα. Δεν μπορείς να κόψεις ένα διαμάντι και να πεις «Αχ, έκανα λάθος, θα το κόψω ξανά». Έχει τελειώσει, θα το έχεις καταστρέψει. Η ένταση είναι μεγάλη. Δεν έχει υπάρξει μεγαλύτερο δράμα στο κόψιμο, όμοιο με αυτό του Κουλινάν. Όλα ξεκίνησαν στο Τρανσβάαλ, στη Νότιο Αφρική το 1905, όταν μια εκτυφλωτική λάμψη τράβηξε την προσοχή του διευθυντή των ορυχείων, Φρενκ Γουέλς. Χρησιμοποίησε ένα σουγιά για να βγάλει την τεράστια πέτρα από τα τυχώματα και την πήγε στο γραφείο του.
Κάποιος από τους πραγματογνώμονες που το είδε είπε ότι ήταν ένα απλό κομμάτι κρύσταλλο και το πέταξε έξω από το παράθυρο, λέγοντάς του να το ξεχάσει. Ο Φρέντερικ Γουέλς δεν είχε πιστεί και πήγε να το βρει. Το μέγεθος του έφτανε την κροθιά μου. Κανένα διαμάντι δεν ήταν τόσο μεγάλο. Εγώ το αποκαλώ 8ο θαύμα της ανθρωπότητας. Τα διαμάντια υπολογίζονται σε καράτια. Ένα καράτι ζυγίζει περίπου το 1/5 του γραμμαρίου και έχει το μέγεθος ενός μικρού μπιζελιού. Αυτή η πέτρα συνολικά 3,106 καρατίων ήταν μεγαλύτερη από μπαλάκι του μπέιζμπολ. Το κουλινάν ζύγιζε γύρω στο μισό κιλό, ήταν δηλαδή 3 φορές μεγαλύτερο από τα διαμάντια που όλοι ξέρουμε. Η κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής σκέφτηκε ότι θα ήταν ένα υπέροχο δώρο γενεθλίων για τον βασιλιά Έντουαρντ τον 7ο της Αγγλίας. Σίγουρα δεν θα είχε κάτι παρόμοιο. Το δίλημα ήταν πώς να μεταφέρουν με ασφάλεια το διαμάντι στα ανάκτορα του Μπάκινγχαμ. Η Scotland Yard, μετά από πολλές συζητήσεις, το έβαλε σε ένα απλό κουτί. Το τύλιξε με ένα καφέ χαρτί και το έστειλε με το απλό ταχυδρομείο. Ξεγέλασαν τους τυχόν επίδοξους ληστές, στέλνοντας ένα δελεαστικό πακέτο με το πλοίο. Το Νοέμβριο του 1907, το Κουλινάν έφτασε με ασφάλεια στο Λονδίνο και το παρέδωσε ένας ταχυδρομικός υπάλληλος που δεν είχε ιδέα για το περιεχόμενο. Το δράμα όμως μόλις ξεκινούσε. Κάποιος έπρεπε να κόψει το Κουλινάν για να απελευθερωθεί η φλόγα που έκρυβε μέσα του. Κανένας όμως δεν ήθελε να ρισκάρει να καταστρέψει αυτό το θαύμα. Η λεπτή δουλειά ανατέθηκε στη σοβαρή εταιρεία Acer στο Άντβερπ. Το ανέθεσαν σε έναν άντρα ονόματι Γιώζεφ Άσερ. Εκείνος μελέτησε το διαμάντι επί 3 μήνες για να δει ποια πορεία ακολουθούσαν οι κρυσταλλικές πλευρές του διαμαντιού και τελικά αποφάσισε να το κόψει. Πράγμα που του προκάλεσε φυσικά μεγάλο άγχος. Λέγεται ότι όταν έκανε την πρώτη τομή και το διαμάντι κόπηκε σε 2 ίσια κομμάτια, λιποθύμησε από τη μεγάλη ένταση. Συνήλθε, είδε ότι ήταν άθικτο και δεν είχε ραγίσει και λιποθύμησε ξανά. Δεν κατέστρεψε το διαμάντι. Το αντίθετο μάλιστα. Η δουλειά του ήταν τέλεια και το αποτέλεσμα ήταν πολλά όμορφα διαμάντια, αφού από αυτό το ένα έφτιαξε πολλά μικρότερα. Από το Κουλινάλ δημιουργήθηκαν 9 μεγάλα και 96 μικρότερα διαμάντια. Από τα 9 μεγάλα, τα 2 μεγαλύτερα ήταν το μεγάλο άστρο της Αφρικής, 550 καρατίων, και το μικρότερο άστρο της Αφρικής, 317 καρατίων. Τα 2 τεράστια διαμάντια συνέχιζαν να μαγνητίζουν το βλέμμα του πλήθους που έβλεπε τα κοσμήματα του βασιλικού στέματος στο Λονδίνο. Τα ασυνήθιστα μεγάλα διαμάντια δεν είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της βασιλικής οικογένειας. Ένας Αμερικανός που τον ευχαριστούσε να αγοράζει και να κόβει μεγάλους πολύτιμους λίθους ήταν ο βασιλιάς των διαμαντιών, ο Χάρι Γουίνστον. Ένα από τα πιο αγαπημένα διαμάντια του Γουίνστον ήταν το Τζόνκερ, που βρέθηκε το 1934 στη Νότιο Αφρική. Το μεγαλύτερο διαμάντι που ήρθε στο φως μετά το Κουλινάν ζύγιζε 726 καράτια και το μέγεθός του έφτανε ένα δαμάσκηνο. Ο Γουίνστον πλήρωσε μια περιουσία για τον Τζόνκερ, παρόλες τις προειδοποιήσεις ότι το ακατέργαστο διαμάντι είχε τέτοιο σχήμα που στην καλύτερη περίπτωση οι πιθανότητες να κοπεί ήταν 50-50. Γνωρίζοντας ότι μια λανθασμένη κίνηση θα τον άφηνε με μια χούφτα θρηματισμένα γυαλιά, η Lloyds του Λονδίνου, η ασφαλιστική εταιρεία του Γουίνστον, αρνήθηκε να καλύψει την απώλεια του διαμαντιού σε περίπτωση που θα καταστρέφονταν την ώρα που θα το έκοβαν. Ο Γουίνστον κράτησε την αναπνοή του και το τόλμησε. Αποφάσισε να κόψει το διαμάντι ενώπιον θεατών. Νομίζω ότι πάντοτε του άρεσαν οι δημόσιες σχέσεις και η δημοσιότητα. Ήξερε πώς να φτιάχνει ιστορίες για τον κόσμο. Και οι άνθρωποι ενδιαφέρονταν για κάτι που ήταν τόσο μικρό και άξιζε μια τέτοια περιουσία. Οι κινήσεις πρέπει να είναι απόλυτα ακριβείς. Διαφορετικά το διαμάντι μπορεί να γινόταν θρύψαλα. Κάποιος που κόβει το διαμάντι λέει ότι δεν μπορεί να είναι σίγουρος μέχρι να τελειώσει και η τελευταία πλευρά. Τέλεια τομή, ακριβώς στις πλευρές του διαμαντιού. Από το Τζόνκερ δημιουργήθηκαν 13 μικρότερα. Ο Γουίνστον κράτησε το μεγαλύτερο από αυτά και το έδεσε σε ένα υπέροχο περιδέρεο από πλατίνα. Το 1951 το έστειλε στο βασιλιά Φαρούκ της Αιγύπτου.